Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο και πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή του στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Καθώς επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης κόντρα στην Ομόνια με σκορ 2-0. Ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι με σύστημα 4-2-3-1 και τον Αχμέντ Χασάν στην κορυφή στην θέση του Γιούσεφ Ελαραμπή δεν εμφάνισαν καλό πρόσωπο. Είχαν δύο ευκαιρίες με τον Κώστα Φορτούνη και τον Αιγύπτιο Φόρ. Στο 60 όμως ο Πέτρο Μαρτίνης έκανε ό,τι ακριβώς έπραξε και στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης λίγες ημέρες πριν, στο ίδιο γήπεδο, αλλά βεβαίως για την Super League 1. Άλλαξε πρόσωπα, άλλαξε και σύστημα. Η είσοδος των Ραντζίλοβιτς και βεβαίως του Γιούσεφ Ελαραμπή άλλαξαν κατά πολύ το ρου της αναμέτρησης σε ένα τόσο καθοριστικό τόνο που ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει 2 γκολ. Ο Ραντζίλοβιτς ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι από τον Λέστιαξ, ο οποίος έπεσε κάτω και χρησιμοποίησε το χέρι του, με αποτέλεσμα ο Μάκελι να δώσει την εσχάτη των ποινών και ο Ματιέ Βαλμποενά δεν λάθευσε για το 1-0. Οι Ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να χάνουν ευκαιρίες, ο Φαμπιάνο συνέχιζε να λέει όχι, αλλά στο 21ο λεπτό του αγώνα η καταπληκτική ατομική ενέργεια που κατέληξε στο τελείωμα του Γιούσεφ Ελαραμπή έξω από την περιοχή με ωραίο φαλτσαριστό σουτ ουσιαστικά άλλαξε την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 και πλέον πάει στη ρεβάνς του Γκάσιπ σε λίγες ημέρες ως το μεγάλο και απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Μάλιστα, αν τα πράγματα πάνε κατευχήν, οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στο ταμείο τους περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο βεβαίως είναι άκρος σημαντικό για μια ελληνική ομάδα, η οποία βεβαίως συμμετέχει στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Παράλληλα, αν οι Ερυθρόλευκοι καταφέρουν και περάσουν, τότε θα είναι η 20η φορά στην σύγχρονη ιστορία τους που θα μπορέσουν να βρεθούν στην μεγάλη γιορτή. Και βεβαίως, όπως προείπαμε, την κορυφαία δασυλλογική διοργάνωση που δεν είναι άλλη από το Champions League. Με τον Πέτρο Μαρτίνς να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από αρκετούς παίκτες, οι οποίοι έδωσαν βεβαίως το παρόν στην αρχική ενδεκάδα, και μιλάμε για Ραφίνια και Χολέμπας, ενώ και ο Σεμέδο δείχνει να βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Κάπως έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός βαδίζει για το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον Πανετολικό, έχοντας βεβαίως στο μυαλό του και την αναμέτρηση με την Ομόνια στο πλαίσιο της ρεβάνς, δεύτερος αγώνας για τα play-off του Champions League.